Την ώρα που η πρωτοφανή ρήξη στι σχέσει κυβέρνηση-Γενικού Ελεκτή φαίνεται να παίρνει το δρόμο το ανωτά του Ανώτατου Δικαστηρίου, πληροφορίε αναφέρουν ότι η έντονη αντίδραση του Προεδρικού στη δημοσιοποίηση τη έκθεση από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη θα έχει συνέχεια με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία να προσφεύγει στο Ανώτατο, θέτοντα ζήτημα ανάρμοστη συμπεριφορά του Ελεκτή και όχι μόνο ξεκαθαρίσματο των αρμοδιοτήτων του, ζητώντα ταυτόχρονα την πάυση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Την ίδια ώρα τα κόμματα στέκονται στην έκθεση που δημοσιοποίησε η ελεκτική υπηρεσία ανοίγοντα εκ νέου το κεφάλαιο των πολιτογραφήσεων με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να επικρίνει τον Γενικό Ελεκτή. Η ελεκτική υπηρεσία δεν είναι ούτε υπεράνω του συντάγματο, ούτε των άλλων θεσμών, ούτε και του κράτου. Ο Γενικό Ελεκτή όμω με τι παρεμβάσει του καθίσταται πολιτικό βραχιώνα στον Δίκο και Αγγέλ. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού, αντί να απαντήσει επί τη ουσία τη έκθεση τη ελεκτική υπηρεσία, κατέφυγε σε απειλέ για δίωξη του Γενικού Ελεκτή, επειδή αυτό ασκεί τα εκ του συντάγματο καθήκοντά του. Έρευνα για όλε τι πτυχέ του θέματο των πολιτογραφήσεων ζητεί παράλληλα η ΕΔΕΚ. Τα αποτελέσματα τη έκθεση του Γενικού Ελεκτή πρέπει να μελετηθούν και να αξιολογηθούν από τη Γενική Εισαγγελία. Εκεί όπου διαπιστωθούν ποινικέ ή πειθαρχικέ παραβάσει, αυτέ να κατονομαστούν και να αποδοθούν οι ευθύνε. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην απαντά στη σωρία ερωτημάτων που θέτει η έκθεση του Γενικού Ελεκτή για τι πολιτογραφήσει 18 διευθυντών του Καζίνο Θέρετρο και 9 συγγενικών του προσώπων, αλλά και 64 στελεχών ξένη εταιρεία. Η κυβέρνηση καταλήγει, επιλέγει την τρομοκρατία, τη συσκότηση και τον εκβιασμό. Άμεση ήταν η απάντηση τη κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΑΚΕΛ για κομματικέ σκοπιμότητε που εξυπηρετεί με την εξωθεσμική προκατηλημένη θέση και τι πολιτικέ του παρεμβάσει ο Γενικό Ελεγκτή, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά. Αναφέρει κι άλλα η ανακοίνωση, θα μα τα μεταφέρει ο Δημήτρη Χατζιωσήφ. Δημήτρη, ακούμε. Ιδιαίτερα σκληρή είναι πέρσι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίο κατηγορεί το ΑΚΕΛ πω αξιοποιεί την ελληματική και ατεκμήριωτη έκθεση του Γενικού Ελεκτή για να χτίσει αντιπολιτευτική πολιτική με στόχο όπω αναφέρει να καλύψει τα σκάνδαλα που το αφορούν και που τεκμηριώνονται με δικαστικέ αποφάσει, εικόνα και ήχο. Αναφέρει επίση πω η κυβέρνηση θεωρεί τα πορίσματα τη έκθεση του Γενικού Ελεκτή ω ανυπόστατα και σημειώνει πω ο Γενικό Ελεκτή εκτρέπεται, παραβιάζει διατάξει του Συντάγματο, περιφρονεί θεσμού και δυστυχώ πλήττει το κύρο του θεσμού που κλήθηκε να υπηρετήσει. Συνεχίζοντα, πέρσα στο ίδιο έντονο mm. ο κ. Κούσιο. Τονίζει πω τα πορίσματα του γενικού ελεκτή είναι το αποτέλεσμα στρεβλωτικών ερμηνεών του που βασίζονται σε λυπή στοιχεία, τα οποία με αλότρια κίνητα δημοσιοποιεί. Ενώ Δημήτρη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Υπουργικό Συμβούλιο σε όλε τι περιπτώσει που αναφέρονται στην έκθεση, έκρινε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι η παραχώρηση των εν λόγω πολιτογραφήσεων ήταν απόλυτα νόμιμη και μέσα στο πλαίσιο τη κυβερνητική πολιτική, που συνέβαλε μάλιστα στην έξοδο τη χώρα από την κρίση. Σωστά, Πέρσα, και καταθέτει μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία. Όπω αναφέρει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι επενδύσει που αναφέρονται στην έκθεση αφορούν το καζίνο Θέρετρο, επένδυση τη τάξη των 600 εκατομμυρίων ευρώ που συνείσφερε στο κράτο πέραν των 20 εκατομμύριων ευρώ, ενώ δαπάνησε αφενός σε μισθού πέραν των 42 εκατομμύριων ευρώ και αφετέρου και σε κυπριακέ εταιρείε πέραν των 138 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά εταιρεία υψηλή τεχνολογία παγκόσμια εμβέλεια, η οποία επέλεξε την Κύπρο για να εγκαταστήσει τα κεντρικά τη γραφεία, δημιουργώντα πέραν των 700 μόνιμων θέσεων εργασία, με συνεισφορά στα κρατικά ταμεία φόρου πέραν των 170 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική συνεισφορά τη στην κυπριακή οικονομία από το 2011 μέχρι σήμερα ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, Πέρσα, σύμφωνα με έγκυρε πηγέ του σταθμού μα, στο Προεδρικό έχουν αρχίσει ήδη την στοιχειοθέτηση των γεγονότων που θα δικαιολογήσουν την προσφυγή, όπω αναφέραμε και χθε, στο ανώτατο δικαστήριο για ανάρμοστη συμπεριφορά και υπέρβαση εξουσιών από το Γενικό Ελεκτή, με σκοπό την οριστική απομάκρυνσή του από την ελεκτική υπηρεσία Πέρσα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό θέμα. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε. Νέο συμπληρωματικό